Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θα διαβάσουμε από την σελίδα 923. Είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Γιώτα ήτα κεφάλαιο. Επαναλαμβάνω, σελίδα 923. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, 18ο δηλαδή κεφάλαιο. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς, περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωσιν, λέγον, κριτής της ή το εν τινή πόλη, ώστις των Θεών δεν εφοβήτω και άνθρωπον δεν εντρέπετο. Ή το δε χείρα της εν εκείνη την πόλη και ήρχε το προς αυτόν λέγουσα εκδίκησόν με από του αντιδίκου μου. Και μέχρι την ως δεν ηθέλησε. Μετά δε ταύτα είπε καθεαυτόν αν και τον Θεόν δεν φοβόμαι και άνθρωπον δεν εντρέπομαι τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, δια να μη έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμη την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν ημέραν και νύκτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς, σας λέγω, ότι θέλει κάμη την εκδίκησιν αυτών ταχαίως, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει άραγε θέλει ευρύ την πίστην επί της γης. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το μήνυμα, αδέρφια, σήμερα από το Λόγο του Κυρίου έχει ως εξής. Μην απελπίζεσαι, γιατί δεν θα το κάνεις εσύ, ο Κύριος θα το κάνει ξαφνικά και στην ώρα Του. Αυτό είναι το μήνυμα που έχει να μας δώσει σήμερα ο Λόγος του Κυρίου. Μην απελπίζεσαι, γιατί δεν θα το κάνεις εσύ, ο Κύριος θα το κάνει ξαφνικά και στην ώρα Του. Το θέμα είναι, μέχρι ο Κύριος να το κάνει ξαφνικά και στην ώρα Του, εσύ και εγώ τι θα κάνουμε. Μέχρι ο Κύριος να έρθει, να κάνει έκβαση, να απαντήσει, μέχρι τότε εσύ τι θα κάνεις ώστε να έρθει. Γιατί θα έρθει, έρθει. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το θέμα είναι εσύ, εγώ, μέχρι να έρθει, που θα έρθει. Τι θα κάνεις. Ο Κύριος, αδέρφια, απαντάει προσευχές. Είναι έτσι ή δεν είναι? Το πιστεύουμε? Ο Κύριος απαντάει προσευχές. Και ό,τι κάνει, το κάνει στην ώρα Του. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα μας προσκαλούσε σε προσευχή. Και δεν θα μας παρήγγειλνε να προσευχόμαστε μέχρι να ενεργήσει χωρίς να αποκάμουμε, χωρίς να απογοητευόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα προσευχηθούμε μέχρι την ώρα που εκείνος θα ενεργήσει θα περάσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο Θεός θα φαίνεται πως δεν ακούει. Γιατί φαίνεται ότι δεν απαντάει. Ο Κύριος λοιπόν, επειδή τα γνώριζε όλα αυτά και επειδή γνωρίζει τι ακριβώς κάνουν οι μαύρες σκέψεις σε συνδυασμό με τα δυσμενή συμβάντα και ότι προκαλούν αυτή την μεγάλη εσωτερική απογοήτευση που οδηγεί μέχρι και σε κατάρρευση, έδωσε μία παραβολή. Και ο Θεός μιλάει με παραβολές
για να δώσει απλοϊκά το μήνυμα σε κάθε έναν και κάθε μία που δοκιμάζεται, που ταλαιπωρείται και αντιμετωπίζει μέσα του ή μέσα της το φάσμα της απογοήτευσης. Σήμερα ο Κύριος μας έφερε εδώ. Το ξέρεις ότι ο Κύριος έφερε εδώ σήμερα? Για να φύγει από μέσα σου η απογοήτευση, η απελπισία και να νικηθούν οι μαύρες σκέψεις. Γιατί η απελπισία και η απογοήτευση έρχονται από τις μαύρες σκέψεις. Και οι μαύρες σκέψεις έρχονται εξαιτίας του ότι αναλύεις τα εναντίον σου συμβάντα. Και αναλύοντας αυτά τα συμβάντα, σε παίρνει από κάτω. Είναι αλήθεια ότι τα συμβάντα είναι συμβάντα και μάλιστα δυσμενή. Αναλύοντας αυτά τα συμβάντα και όταν βλέπεις μάλιστα ότι αυτά τα συμβάντα χειροτερεύουν και ο Θεός δεν ενεργεί, δημιουργούνται οι μαύρες σκέψεις, οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν απογοήτευση και σε παίρνει από κάτω. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται όταν κάποιος παρακαλεί, προσεύχεται, εξητεί, επιμένει και για καιρό πολύ δεν γίνεται τίποτα. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωσιν. Έλεγε δε και παραβολή, την έλεγε συνέχεια. Δεν λέει είπε παραβολή μια φορά, έλεγε δε παραβολή, την έλεγε πολύ συχνά. Και την έλεγε πολύ συχνά ακριβώς γι' αυτό. Γιατί ήξερε πόσο ύπουλο παιχνίδι παίζουν οι μαύρες σκέψεις και πόση απογοήτευση σκορπούν, κάνοντάς σε να πιστέψεις ή ότι ο Θεός δεν υπάρχει, ή ότι κι αν υπάρχει δεν ασχολείται μαζί σου. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει για ένα λόγο. Τα γεγονότα είναι δυσμενή, το αδιέξοδο βαραίνει, στη θωριά του βάζει τη λογική, το συμπέρασμα της λογικής είναι δεν γίνεται τίποτα, το αποτέλεσμα του δεν γίνεται τίποτα είναι απογοήτευση, εσωτερική κατάρρευση, τελειώσαμε. Επειδή ξέρει ο Κύριος πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός, γι' αυτό έδωσε στους μαθητές του μία παραβολή, που είναι ταυτόχρονα και ένα διαχρονικό μήνυμα για σένα και για μένα, που οι μαύρες σκέψεις κάνουν το μυαλό σου κουρκούτι. Με αποτέλεσμα να μην πιστεύεις αυτό το οποίο ο Θεός έχει αποφασίσει να κάνει. Αλλά θα το κάνει στην ώρα του. Έλεγε λοιπόν προς αυτούς και παραβολήν. Παραβολήν. Τα σπουδαιότερα πράγματα ο Κύριος τα έλεγε στους ανθρώπους με τον απλοϊκότερο τρόπο, ώστε όλοι να καταλάβουν και όλοι να ακουμπήσουν σε αυτά που τους λέει, για να μην τους πάρει από κάτω. Ο Κύριος δεν μιλάει με έναν τρόπο επιστημονικό, ούτε βεβαίως χρησιμοποιεί μία φρασεολογία για μία πνευματική ελίτ, για τους προχωρημένους. Ο Κύριος δεν απευθύνεται στους προχωρημένους. Απευθύνεται με απλοϊκό τρόπο σε κάθε ειλικρινή, απλή ψυχή. Σε κάθε άνθρωπο. Για να τον ενισχύσει σε σχέση με αυτό που περνάει και να τον βοηθήσει να πολεμάει τις μαύρες σκέψεις, οι οποίες μεταδίδουν ένα μήνυμα ψευδές που λαμβάνει χαρακτηριστικά βεβαιότητας, ότι δηλαδή νάτο, το πράγμα μιλάει από μόνο του, δεν γίνεται τίποτα, ανθρωπίνος είναι αδύνατο. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, και το λέει και σε σένα σήμερα, τα αδύνατα παρανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Ναι ή όχι? Δεν θα το κάνεις εσύ. Αν ήταν να το κάνεις εσύ, δικαιολογημένα θα σε έπαιρνε από κάτω.
Διότι όταν εσύ καλείσαι να κάτι, να κάνεις κάτι που σε υπερβαίνει, πώς να το κάνεις? Φυσικό επόμενο είναι να σε παίρνει από κάτω. Αλλά δεν θα το κάνεις εσύ, σου λέει. Εσύ θα προσεύχεσαι, εκείνος θα το κάνει. Εσύ θα προσεύχεσαι και θα περιμένεις με υπομονή. Εκείνος θα ενεργήσει ξαφνικά και στην ώρα του. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο, αδέρφια, δεν είναι για εκείνο τον καιρό, είναι και για ετούτο. Και το Ευαγγέλιο δεν είναι γραμμένο για εκείνους τότε μόνο, αλλά είναι και για σένα σήμερα. Έλεγε λοιπόν και προς αυτούς παραβολή, περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση. Είναι κάποιες λέξεις κλειδί. Πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση. Πρέπει. Γιατί πρέπει? Πρέπει διότι, όπως είπαμε και πριν, δεν θα το κάνεις εσύ, εκείνος θα το κάνει. Πρέπει να προσεύχεσαι, γιατί δεν είσαι μόνος, έχεις αρχιερέα, έχεις και μεσίτη. Πρέπει λοιπόν να προσεύχεσαι στον αρχιερέα. Λέει η Γραφή, έχουμε αρχιερέα μέγα, ως τις διήλθε τους ουρανούς. Δηλαδή αυτός που σε προσκαλεί να προσευχηθείς σε αυτόν και να ακουμπήσεις πάνω του, είναι αυτός που νίκησε τους νόμους της βαρύτητας. Όταν έγινε η ανάληψη, οι μαθητές έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Παρελήφθη εν εφέλες τους ουρανούς. Αυτός λοιπόν που νικάει τους νόμους της βαρύτητας, αυτός είναι που θα απαντήσει και θα ενεργήσει στην προσευχή σου και στο αδιέξοδό σου. Και μάλιστα ο αρχιερέας αυτός είναι μέγας. Γιατί είναι μέγας? Διότι κάνει μεγαλεία. Σε ποιους? Σε αυτούς που ακουμπάνε πάνω του και προσεύχονται ανεξαρτήτως του αν γίνεται ή δεν γίνεται. Επίσης είναι μέγας γιατί, όπως λέει η Γραφή, συμπαθεί στα ασθενία ημών, που σημαίνει ότι ξέρει τι περνάς. Πειράστηκε καθομοιότητα ημών. Γνωρίζει τον πειρασμό που σε τσιγκλάει. Γι' αυτό ας πλησιάζουμε με παρησία τον θρόνο της χάριτος, για να λάβουμε έλεος, χάριν, προς βοήθειαν εν καιρό χρίας. Μπορείς λοιπόν να πλησιάσεις με παρησία τον αρχιερέα. Όχι γιατί εσύ το αξίζεις, αλλά γιατί εκείνος σε προσκαλεί. Όχι γιατί εσύ μπορείς, αλλά γιατί εκείνος το θέλει και γιατί σε θέλει. Πρέπει λοιπόν να προσεύχεσαι πάντοτε, γιατί υπάρχει μεσίτη στα δεξιά του Πατρός. Γιατί ο θρόνος που κάθεται αυτή την ώρα ο Πατέρας δεν είναι θρόνος κρίσεως να ρίξει ένα στροπελέκι ή μία τιμωρία για να σε κάψει. Είναι θρόνος χάριτος. Από εκεί θα στείλει βοήθεια σε απάντηση της προσευχής σου, που θα την πάρει ο Χριστός, ο Μεσίτης, και θα την πάρει στον Πατέρα. Ξέρεις γιατί θα ακουστεί η προσευχή σου? Γιατί λες ότι θα ακουστεί η προσευχή σου? Επειδή είσαι τέλειος, αλάνθαστος, αναμαρτητός? Επειδή είσαι ικανός, ευφυής και μπορείς? Όχι. Η προσευχή σου θα πάει στον Πατέρα, γιατί θα την πάρει ο Χριστός και θα του την πάει. Γι' αυτό λέει ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχεστε και να μην αποκάμνετε. Πρέπει, γιατί έχουμε αρχιερέα και μεσίτη. Το πάντοτε, πρέπει πάντοτε να προσεύχεσαι. Είτε αισθάνεσαι καλά, είτε δεν αισθάνεσαι. Είτε γίνεται, είτε δεν γίνεται. Είτε είναι δυνατόν, είτε είναι αδύνατον. Είτε έχει περάσει η ώρα,
είτε δεν έχει περάσει η ώρα. Είτε το γεγονός βαίνει προς το τέλος του και μοιάζει να μην υπάρχει αναστροφή, είτε το γεγονός είναι τετελεσμένο. Πάντοτε. Δεν ξέρω σήμερα αν νιώθεις καλά ή δεν νιώθεις. Είτε νιώθεις είτε δεν νιώθεις, τώρα είναι η ώρα να προσευχηθείς. Πάντοτε. Δεν έχω πολύ πίστη. Και τότε είναι η ώρα να προσευχηθείς. Γιατί υπάρχει ένα εδάφιο που δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ, ούτε εσύ ούτε εγώ. Λέμε πολλές φορές, αυτό το λέει η μαύρη σκέψη. Έτσι όπως είμαι εγώ, εμένα θα ακούσει. Πάντοτε να προσεύχεσαι. Εγώ είμαι σε πτώση πνευματική, σε καθίζηση ψυχολογική. Εμένα θα ακούσει. Η απάντηση είναι πάντοτε να προσεύχεσαι. Η πίστη μου είναι στα τάρταρα, στα πατώματα. Πώς θα προσευχηθώ? Και η απάντηση είναι πάντοτε. Γιατί λέει ο Κύριος, λινάριον καπνίζων δεν θα σβήσω, καλάμι συντεθλασμένο δεν θα θλάσω. Έλεγε λοιπόν προς αυτούς παραβολή περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται. Προσευχή σημαίνει ότι φέρνω ενώπιον του Πατέρα Θεού εν το ονόματι του Χριστού αυτό που με ταράζει, αυτό που με εχμαλωτίζει, αυτό που με κάνει να καταραίω, να φοβάμαι. Πρέπει πάντοτε να προσεύχεστε και να μην αποκάμνετε. Γιατί λέει να μην αποκάμνετε? Γιατί προφανώς από την ώρα που θα προσευχηθείς μέχρι την ώρα που θα απαντήσει μπορεί να περάσει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και τα πράγματα, αντί να πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο, να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Γι' αυτό λέει να μην αποκάμνετε. Διότι υπάρχει περίπτωση να περάσει χρονικό διάστημα που τίποτα δεν θα γίνεται. Θα σου δίνεται η εντύπωση ότι δεν έχει νόημα να προσευχηθείς. Γιατί το έχεις κάνει τόσες φορές και κατ' επανάληψη και δεν γίνεται τίποτα. Οπότε εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να αποκάμνεις. Δηλαδή να πιστέψεις ότι η προσευχή σου, η νηστεία, η εξήτησή σου δεν έχει κανένα νόημα να γίνεται επειδή δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Έχω προσευχηθεί και έχω νηστέψει τόσες φορές. Δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό σου λέει εκεί συνέχισε και μην αποκάμνεις. Μα το κάνω και δεν νιώθω τίποτα. Μην αποκάμεις. Για να σου λέει μην αποκάμεις σημαίνει ότι ο Κύριος έχει την ώρα του που θα απαντήσει και θα ενεργήσει. Ναι ή όχι? Αμήν. Δεν θα σου λέγει ο Κύριος να μην αποκάμεις εάν επρόκειτο να μην απαντήσει. Θα σου λέγε ξέχνατο. Αλλά σου λέει μην αποκάμεις, που σημαίνει ότι θα απαντήσει ξαφνικά και στην ώρα του. Δεν σου λέει την ώρα του, ούτε σένα ούτε εμένα. Σου λέει όμως να μην αποκάμεις. Έλεγε λοιπόν προς αυτούς, δεν το λέγε μια φορά, το λέγε συνέχεια. Και το λέγε συνέχεια γιατί προσπαθούσε να τους πείσει ότι εσείς θα προσεύχεστε και ας νιώθετε ότι η προσευχή σας πάει στο βρόντο. Εκεί είναι το σημείο κλειδί. Να συνεχίσεις να προσεύχεσαι όταν τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και σου λέει συνέχισε, μην αποκάμνεις. Τα γεγονότα θα σου μιλάνε. Και θα σου λένε, «Ει, κουτσουροκέφαλος είσαι, δεν καταλαβαίνεις. Τι επιμένεις να προσεύχεσαι, δεν γίνεται τίποτα, σταμάτα το». Και ο Κύριος σου λέει, προσεύχεσαι και μην αποκάμνεις. Αμήν, αδέρφια. Δεν το είπε μία φορά. Το έλεγε συνέχεια. Έρχεται τώρα ο άνθρωπος και λέει, αδερφέ, ξέρεις πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό το κήρυγμα?
Ξέρεις πόσες φορές το έχω διαβάσει αυτό το εδάφιο? Τα ξέρω, αδερφέ μου, αυτά. Τα ξέρω. Δεν αρκεί να τα ξέρεις, είναι η απάντηση. Είναι να ακουμπάς πάνω τους και να πιστεύεις σε αυτό που λέει. Όχι σε αυτό που λέει ο θρησκόληπτος ιεροκήρυκας. Άστον αυτόν. Πίστευσε σε αυτό που λέει εδώ. Έλεγε προς αυτούς παραβολή. Το έλεγε συνέχεια. Γιατί έδινε ιδιαίτερο βάρος στην προσευχή που φαίνεται πως πάει στο βρόντο. Καμία προσευχή δεν πάει στο βρόντο. Προσεύχομαι και η υγεία μου πάει από το κακό στο χειρότερο. Συνέχισε. Η ζωή μου πάει από το κακό στο χειρότερο. Συνέχισε. Το αδιέξοδο, αντί να μικραίνει και να βγαίνει στην άκρη, θεριεύει. Συνέχισε. Έλεγε προς αυτούς παραβολήν περί του ότι πρέπει να συνεχίσεις να προσεύχεσαι ακόμα και όταν αισθάνεσαι ότι η προσευχή σου πάει στο βρόντο. Πρέπει. Και να μην αποκάμνεις. Το τέλος της διαδρομής έχει απάντηση. Το αποτέλεσμα των τόσων πολλών αναπάντητων και φαινομενικά αποτυχημένων προσευχών θα έχει αποτέλεσμα. Ποιο αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα που έχει ήδη ετοιμάσει για σένα ο Κύριος, που τώρα ούτε εσύ ούτε εγώ το βλέπουμε. Θα κάνει αυτό που του ζητάω? Όχι. Θα κάνει κάτι που είναι πολύ καλύτερο από αυτό που ζητάς. Δεν θα κάνει αυτό που του ζητάς, θα κάνει κάτι πολύ καλύτερο. Δηλαδή τι? Δεν ξέρω. Ένα ξέρω. Ότι ο Κύριος είναι ο δυνάμενος, το λέει ο Παύλος, να κάνει υπέρ εκ περισσού, δηλαδή με το παραπάνω, τον όσον ζητείτε ή νοείτε. Παραπάνω κάνει από αυτά που ζητάς. Ναι, αλλά εγώ βλέπω, τι βλέπεις? Εγώ βλέπω αυτό που λέει εδώ, αυτό να λες. Αυτό που βλέπεις ότι δεν γίνεται, το λέει εδώ. Παραβολήν έλεγε προς αυτούς ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνουν. Άρα, θα περνάει ο καιρός, θα προσεύχεσαι και θα σου δημιουργείται η πεποίθηση ότι η προσευχή γίνεται τζάμπα. Δεν έχει νόημα να προσεύχομαι, δεν έχει νόημα να ελπίζω, διότι το έχω κάνει για τόσο καιρό και δεν γίνεται τίποτα. Δεν θα βλέπεις με τα μάτια αυτά, σου λέει και μου λέει ο Κύριος, αλλά θα βλέπεις στα εδάφια αυτά. Αμήν, αδέρφια. Αυτός ο λόγος είναι του Χριστού. Και είπε ο Κύριος ότι δεν θα παρέλθει ούτε ένα γιώτα, ούτε μία κεραία, αν όλα όσα σας είπα δεν εκπληρωθούν. Τώρα μπαίνουμε στην υπομονή, στην ελπίδα και στην εμπιστοσύνη ότι αυτά που λέει εδώ είναι διαχρονικά. Ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα, αυτά τα λόγια θα πραγματοποιηθούν. Ακούμπα επάνω τους, συνέχισε, και όταν έρχεται ο λογισμός και σου λέει τζάμπα προσπαθείς, πες του και εσύ, λέγε ό,τι θέλεις. Εγώ θα συνεχίσω. Γιατί δεν θα πιστώ στους ψιθύρους. Δεν είναι πιο αξιόπιστη ψίθυρη από τον Χριστό. Χριστός από τη μία, ψίθυρη από την άλλη. Δώσε ψήφο εμπιστοσύνη στον Χριστό. Και λέει λοιπόν ένα παράδειγμα, μια παραβολή, για να πιστούν όλοι όσοι έχουν απογοητευτεί. Δηλαδή εσύ και εγώ και ο καθένας από εμάς. Και τους δίνει μια παραβολή τόσο απλή. Δεν χρειάζεται να είσαι καθηγητής πανεπιστημίου για να την καταλάβεις. Και λέει, μια φορά και έναν καιρό, έτσι, ήταν ένας κριτής σε κάποια πόλη. Θα πει λοιπόν μια ιστορία για μια γυναίκα η οποία δεν είχε στον ήλιο μοίρα και απευθύνεται σε έναν κριτή ο οποίος είναι άνθρωπος ασυνείδητος.
αδύνατον δηλαδή όχι να στηριχτείς πάνω του, ούτε καν να συνεννοηθείς. Δηλαδή θα μας μιλήσει για μια υπόθεση η οποία εκ προημίου μοιάζει τελειωμένη, μοιάζει χαμένη. Δηλαδή αυτή η γυναίκα κυνηγάει το αδύνατο και τελικά ο Κύριος θα της το χαρίσει. Εξαιτίας της υπομονής της και της επιμονής της, σε άδικο Κριτή. Εσύ προσεύχεσαι και προσέρχεσαι σε άδικο Κριτή ή σε αγαθό πατέρα. Είσαι μεσίτη Καινής Διαθήκης Χριστόν Ιησού, σε ποιον προσεύχεσαι? Πάψε να παίρνεις αυτό που περνάς και αυτό που αντιμετωπίζεις στο σπίτι, στη δουλειά, στο μυαλό, στην καρδιά, δεν ξέρω πού, και να το μεγαλώνεις πάνω από το Χριστό. Ο λόγος του αυτός είναι πάνω από αυτό που περνάς. Αυτό που περνάς θα περάσει. Ο λόγος του Κυρίου δεν θα περάσει ποτέ. Πάντοτε θα νικάει. Στο τέλος αυτός θα υπερισχύσει. Ήταν λοιπόν ένας Κριτής σε κάποια πόλη, ο οποίος τον Θεό δεν τον φοβόταν και άνθρωπο δεν ντρεπόταν. Που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος ήτανε αλαζόνας, υπερήφανος και εντελώς ασυνείδητος. Πώς μπορείς να βγάλεις άκρη με έναν ασυνείδητο? Και πώς είναι δυνατόν να περιμένεις ότι ένας ασυνείδητος που ούτε τον Θεό δεν λογαριάζει θα ασχοληθεί μαζί σου? Άρα έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση τελειωμένη. Και όμως αυτή η γυναίκα, αυτήν την υπόθεση την τελειωμένη, την πάλεψε μέχρι τέλος, χωρίς ούτε στιγμή να οπισθοχωρήσει και χωρίς να πάψει να προσπαθεί. Δείτε την εικόνα, αδέρφια μου. Ένας Κριτής με εξουσία, άφθονη αλαζονία και κυριολεκτικά ασυνείδητος. Και από την άλλη γυναίκα, μία χείρα ή το δε χείρα της εν εκείνη τη πόλη. Δηλαδή, μία γυναίκα μόνη, ασήμαντη, αβοήθητη, χωρίς κανέναν να την υποστηρίζει, χωρίς σε κανέναν να ακουμπάει. Μιλάμε λοιπόν για μία υπόθεση εκ προημίου τελειωμένη. Και ήρχε το προς Αυτόν. Δεν λέει ήρθε προς Αυτόν, αλλά λέει ήρχε το προς Αυτόν. Δηλαδή κατεξακολούθησε. Μια γυναίκα ασήμαντη, αδύναμη, αβοήθητη, στρέφεται κατ' επανάληψη σε έναν άνθρωπο ασυνείδητο που δεν της δίνει την παραμικρή σημασία. Βοά ισότα μη ακούοντος. Πηγαίνει σε μία πόρτα και την βλέπει προκλητικά κλειστή. Βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος της γυρνάει κάθε φορά επιδεικτικά την πλάτη. Και εκείνη επιμένει να πηγαίνει. Και δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια. Και έχει να κάνει με ασυνείδητο άδικο Κριτή. Εσύ έχεις να κάνεις με αγαθό πατέρα. Αυτό μην το ξεχάσεις ούτε εσύ ούτε εγώ ποτέ. Θυμήσου την αδύνατη χείρα και τον άδικο Κριτή και βάλε δίπλα στο κάδρο εσένα τον αγαθό πατέρα και στα δεξιά το μεσίτη Χριστό. Δεν απογοητεύτηκε εκείνη που δεν είχε στον ήλιο μοίρα και θα κάνεις πίσω εσύ που έχεις τόσες διαβεβαιώσεις? Με μεγαλύτερη εκείνη που λέει θα προσεύχεσαι πάντα και δεν θα αποκάμνεις. Και όσο πιο πολύ αισθάνεσαι ότι η προσευχή σου πάει στο βρόντο, τόσο πιο πολύ θα προσεύχεσαι. Και όσο αισθάνεσαι ότι δεν γίνεται τίποτα, τόσο πιο πολύ παρακλητικά και ταπεινά θα επιμένεις. Και όσο αισθάνεσαι ότι ο χρόνος ρέει εις βάρος σου, τόσο πιο βέβαιος να είσαι ότι είναι υπέρ σου.
Ο πόλεμος των λογισμών είναι αόρατος, είναι δύσκολος, αλλά μας είπε ο Κύριος πώς θα τον αντιμετωπίσουμε. Όλα, αδέρφια, όσα μας συμβαίνουν στη ζωή, παίζονται εδώ μέσα, στο νου του ανθρώπου. Εδώ είναι, τι θα γίνει, ποιος θα νικήσει εδώ, το φως, ο Χριστός ή το σκοτάδι, το ψέμα. Δεν σε φέρει ο Κύριος στην ύπαρξη για να καταρρεύσεις, ούτε να καταστραφείς. Και σήμερα δεν σε έφερε εδώ για να φύγεις άδειος ή άδεια, αλλά για να φύγεις γεμάτη και γεμάτος, πιστός και πιστή. Και τι σημαίνει πιστός? Εμπιστευμένος στο Θεό. Η ζωή σου είναι στα χέρια Του. Εάν Του τη δώσεις εγκαρδίως και αν Του εναποθέσεις και το μυαλό σου και την καρδιά σου σε Αυτόν, τότε είσαι απολύτως ασφαλής. Από εκεί και μετά η υπόθεσή σου είναι η υπόθεσή Του. Η χείρα λοιπόν ήρχε το προς Αυτόν, τον ασυνείδητο αλαζόνα κριτή. Λέγουσα, εκδίκησόν με από του αντιδίκου μου. Δηλαδή πηγαίνε σαν άνθρωπο ασυνείδητο, ο οποίος κατά το κοινός λεγόμενον τη γράφει πραγματικά και κάθε τόσο πάει και του λέει τι την ταλαιπωρεί. Και βλέπει επιδεικτικά την πλάτη του γυρισμένη και εξακολουθεί να πηγαίνει και του λέει το πρόβλημά της. Και το πρόβλημά της ήταν ότι είχε κάτι με κάποιον αντίδικο. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος την ταλαιπωρούσε, την αναστάτωνε και την αδικούσε. Ένα αγκάθι στη ζωή της. Έχει το αγκάθι, έχει και τον άλλον να της γυρίζει την πλάτη. Και με το αγκάθι που την πονάει, συνεχίζει να πηγαίνει σε εκείνον που αδιαφορεί προκλητικά για αυτήν. Και μέχρι την ως δεν ηθέλησεν. Το αρχαίο κείμενο λέει όμως κάτι πιο ακριβές και νομίζω πιο αποκαλυπτικό. Και ουκ ηθέλησεν επί χρόνων. Όχι μέχρι καιρού, επί χρόνων. Αυτό γινόταν επί χρόνων. Αυτή πήγαινε με τον πόνο της, με το αγκάθι της, σε έναν άνθρωπο που αδιοφορούσε για αυτήν επί χρόνων. Είχε μία επώδυνη εκκρεμότητα και έτρωγε κάθε μέρα στα μούτρα της μία πόρτα επί χρόνων. Και δεν γύρναγε πίσω. Δεν είπε δεν θα ξαναφάω στον αλήτη αυτόν. Δεν είπε έχω μία αξιοπρέπεια και εν πάση περιπτώσει τέρμα, δεν μπορεί αυτός να με κάνει ένα πατσαβούρι. Επέμενε εκεί. Δηλαδή και ταπείνωση είχε για να ανέχετε τέτοιο φτύσιμο. Είχε ταπείνωση και υπομονή είχε, άρα από μέσα της υπήρχε μία ελπίδα ότι κάτι θα γίνει, και επιμονή είχε, που σημαίνει ότι εγώ θα πηγαίνω και ό,τι θέλει ας γίνει. Σε άδικο κριτή, αδέρφια, που την έφτυνε καθημερινά. Εσύ δεν πας σε έναν πατέρα που αδιαφορεί και σε φτύνει. Εσύ πας σε ένα πατέρα που σε περιμένει και στα δεξιά του έχει έναν μεσίτη Χριστό που έχισε το αίμα του για σένα. Αυτά, αδέρφια, δεν είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Δεν είναι λόγια του αέρα. Είναι λόγια τα οποία είπε ο Κύριος και αποτελούν μέρος της Καινής Διαθήκης, την οποία εκείνος υπέγραψε με το Άγιο Αίμα του στο Σταυρό του Γολγοθά. Είναι λόγια τα οποία είναι επικυρωμένα με το αίμα του Χριστού. Δεν μπορείς ούτε εσύ ούτε εγώ να τα αμφισβητήσουμε. Θα λέγω ότι δεν έχουμε και το δικαίωμα. Και αν το κάνουμε είναι κρίμα. Είναι πάνω από το αίμα του Χριστού και τα λόγια που εκείνος είπε αυτό που περνάς. Όσο βουνό κι αν είναι,
το βουνό αυτό είναι μεγαλύτερο από τον δημιουργό των πάντων. Σήμερα μας έφερε σήμερα εδώ ο Κύριος, αδέρφια, για να εμπιστευθούμε τον Κύριο και να συνεχίζουμε να προσευχόμαστε και να ελπίζουμε σε Αυτόν με υπομονή, ιδιαιτέρως όταν όλα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Όταν βλέπεις ότι η προσευχή σου πάει στο βρόντο, δόξα στον Κύριο. Κάτι ετοιμάζει ο Θεός. Όταν βλέπεις ότι όλα πάνε από το κακό στο χειρότερο και δεν γίνεται τίποτα, συνέχισε. Όλα πάνε κατά το σχέδιο του Κυρίου. Να πούμε δόξα στον Κύριο. Να φύγει η απογοήτευση από μέσα μας. Τα λόγια του Κυρίου είναι πάνω από όλα όσα περνάμε, όλα όσα σκεφτόμαστε και όλα όσα εκλογικευμένα αναλύουμε, και τελικά αυτή η εκλογίκευση μας βουλιάζει στον πάτο. Μετά δε ταύτα, ο άδικος κριτής είπε καθεαυτόν. Δηλαδή, μετά τις συνεχείς προσελεύσεις της και την διαρκή επιμονή της, είπε μέσα του: «Εγώ τον Θεό δεν τον φοβάμαι και άνθρωπο δεν ντρέπομαι. Επειδή όμως με ενοχλεί η χείρα αυτή», το αρχαίο κείμενο δεν λέει με ενοχλεί, «διαγέτο παρέχειν μη κόπον την χείρα ταύτην», επειδή έχω κουραστεί με αυτήν αν εδώ κάθε μέρα, ο Κύριος δεν κουράζεται. Αυτός απάντησε γιατί του σπάσε τα νεύρα, τον κούρασε. Ο Κύριος όταν προσεύχεσαι και επιμένεις, παρακαλείς, δεν γίνεται τίποτα. Παρακαλείς και ξανά παρακαλείς και πάλι δεν γίνεται τίποτα. Και επιμένεις να παρακαλείς σε κάποιον ο οποίος δεν απαντάει, δεν κάνει κάτι. Εκεί που λες ότι πάει να κάνει κάτι, τσου, πάλι τα ίδια, Κύριε. Και επιμένεις και δεν λέει ο Κύριος: «Κοίταξε τι μου σπάσε τα νεύρα», αλλά τι λέει ο Κύριος: «Πατέρα, πάλι εδώ είναι αυτή. Πάλι εδώ είναι. Με εμπιστεύετε. Εμπιστεύετε εμένα, εμπιστεύετε και εσένα. Εμπιστεύετε εσένα που είσαι ο πατέρας, εμπιστεύετε εμένα που είμαι ο μεσίτης και το παίρνω το αίτημα και το φέρνω σε σένα». Επειδή λοιπόν αυτή εδώ με κουράζει, μου προκαλεί κόπο μεγάλο, ας εκδικήσω αυτήν δια να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Το αρχαίο κείμενο δεν λέει βασανίζει, αλλά λέει υποπιάζει, να μην έρχεται πάντοτε αυτή και να με υποπιάζει. Δηλαδή αυτός την προσέλευση αυτή της γυναίκας την θεωρούσε ως υποπιασμό. Και υποπιάζω σημαίνει ότι ρίχνω μπουνιές σε κάποιον κάτω από τα μάτια, εδώ, στα ζυγωματικά. Ο Κύριος όταν επιμένεις δεν νιώθει ότι τον γρονθοκοπάς, νιώθει ότι τον δοξάζεις, ότι τον ευχαριστείς, ότι τον εμπιστεύεσαι. Κάθε φορά που πηγαίνεις εκεί και δεν παίρνεις τίποτα, ο Κύριος δεν αισθάνεται ότι τον γρονθοκοπάς, αλλά ότι τον εμπιστεύεσαι. Κάθε φορά που πας και προσεύχεσαι και λες πάλι δεν έγινε τίποτα, πάλι στο βρόντι προσευχή, άσε αδερφέ είμαι χάλια, γιατί αδελφέ μου, γιατί αδερφή μου, δεν γίνεται τίποτα. Αλλά όμως επιμένει να πηγαίνει. Κάθε φορά που επιμένεις να πηγαίνεις τζάμπα, εντός εισαγωγικών, ο Κύριος βλέπει ότι τον εμπιστεύεσαι. Να πούμε δόξα στον Κύριο, αδέρφια. Αυτή είναι η αλήθεια του αόρατου πολέμου. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε, είναι ψέματα, είναι ψήθυροι, είναι συμπεράσματα μιας αρρωστημένης ανθρώπινης εκλογήκευσης. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής, ότι δηλαδή αυτός επειδή κουράστηκε, επειδή βαρέθηκε, και επειδή νιώθει να ταλαιπωρείται από την διαρκή της προσέλευση και επιμονή της, είπε ότι θα εκδικάσει την υπόθεσή της. Αυτά τα λέει ο αδικός κριτής. Ο δε Θεός, ο πατέρας σου, αυτός που δεν κουράζεται, αυτός που δεν ενοχλείται, αλλά χαίρεται που τον εμπιστεύεσαι όταν πηγαίνεις, και από πού φαίνεται ότι χαίρεται, από πού, τι είναι αυτό που τον κάνει να χαίρεται,
Το γεγονός ότι ενώ πηγαίνεις και προσεύχεσαι, δεν παίρνεις τίποτα και εξακολουθείς να το κάνεις. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο μήνυμα εμπιστοσύνης προς τον ουρανό να προσεύχεσαι, να μην γίνεται τίποτα και να επιμένεις να προσεύχεσαι χωρίς να μην γίνεται τίποτα. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη προς τον ουρανό. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που εμπιστεύεται τον Κύριο? Αυτός που προσεύχεται χωρίς αποτέλεσμα και επιμένει να προσεύχεται. Βλέπει ο ουρανός, βλέπει ο Κύριος και λέει, κοίτα να δεις εμπιστοσύνη που μου έχει. Δεν μιλάω, δεν ενεργώ και εκείνος εκεί. Περνάει ο καιρός, το πράγμα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και εκείνη πάλι εδώ. Κοίτα εμπιστοσύνη που μου έχει, ενώ εγώ δεν κάνω τίποτα. Να πούμε δόξα στον Κύριο, αδέρφια. Ο δε Θεός δεν θα κάνει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού? Δεν θα αναλάβει ο Κύριος την υπόθεση των εκλεκτών του? Και τώρα εδώ είναι το ερώτημα. Ποιοι είναι οι εκλεκτοί του? Γιατί λέει ότι στους εκλεκτούς, στις εκλεκτές, ο Κύριος θα κάνει εκδίκαση της υπόθεσης. Θα κάνει έκβαση. Αυτό λέει. Την έκανε ο άδικος κριτής. Δεν θα την κάνει ο αγαθός πατέρας Θεός στους εκλεκτούς του? Τώρα βέβαια εδώ, ακούγοντας για εκλεκτούς, μας πιάνει ένα άγχος. Εγώ εκλεκτός από πού και σου πού? Γιατί ο νους πηγαίνει. Για να λέει εκλεκτός, μάλλον θα εννοεί τους υπεράγιους, τους αλάνθαστους, τους τέλειους, τους ευφυείς, τους πνευματικά προχωρημένους. Οπότε εγώ είμαι χαμένος από χέρι. Μάλλον εδώ θα εννοεί τους σοφούς, τους πολύ πνευματικούς. Άρα σίγουρα δεν αναφέρεται σε μένα. Δόξα στο Θεό, γιατί μας διευκρινίζει ποιοι είναι οι εκλεκτοί. Οι εκλεκτοί δεν είναι ούτε οι τέλειοι, ούτε οι αλάνθαστοι, ούτε οι αψεγάδιαστοι, ούτε οι προχωρημένοι. Οι εκλεκτοί είναι αυτοί που βοούν προς Αυτόν ημέρα και νύχτα. Αλληλούια. Εκλεκτοί είναι αυτοί που βοούν προς τον Θεό ημέρα και νύχτα. Αυτοί που το πρωί σηκώνονται και λένε, Χριστέ μου, βοήθησέ με, ελέησέ με. Και το βράδυ πριν κοιμηθούν, το ίδιο κάνουν. Σύεται το τετράγωνο. Σύεται το δωμάτιο. Ιησού, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Ημέρα και νύχτα. Κυριολεκτή, αδελφέ, κυριολεκτή. Και για να λέει ημέρα και νύχτα, τι άλλο σημαίνει παρά ότι αυτοί βοούν για πολύ καιρό, ημέρα και νύχτα, και δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι που τους κάνει εκλεκτούς. Εκλεκτούς τους κάνει ότι συνεχίζουν να βοούν ημέρα και νύχτα, ο χρόνος περνάει, οι μέρες περνούν, δεν γίνεται τίποτα και αυτοί το βιολί τους. Εντάξει αδελφέ, του τόπες του Κυρίου κάθε μέρα αυτό θα λες? Τι είναι αυτά που λες αδελφέ? Οι εκλεκτοί είναι αυτοί που πάνε κάθε μέρα και λένε στον Κύριο με βοή ημέρα και νύχτα το ίδιο πράγμα και δεν γίνεται τίποτα. Έρχεται όμως η στιγμή που εντελώς ξαφνικά ο Κύριος κάνει τα πάντα. Αλληλούια. Ο Κύριος λοιπόν λέει θα έρθει. Θα βρει άραγε την πίστη επί της γης. Και ποια είναι αυτή η πίστη επί της γης? Όταν ο Κύριος θα έρθει, όταν δηλαδή ο Κύριος θα επισκεφθεί, γιατί θα επισκεφθεί, την ώρα που θα έρθει, θα σε βρει να βοάς προς Αυτόν ημέρα και νύχτα. Όταν λέει θα έβρει την πίστη επί της γης, εννοεί ένα πράγμα. Θα σε βρει να συνεχίζεις να προσεύχεσαι βοώντας προς Αυτόν ημέρα και νύχτα προσευχές που μοιάζουν να πηγαίνουν στο βρόντο.
Αδερφέ, προσεύχομαι τόσα χρόνια για την οικογένειά μου, δεν γίνεται τίποτα. Για την υγειά μου, δεν γίνεται τίποτα. Μα δεν βάζει μυαλό ο άνθρωπος. Μα δεν γίνεται τίποτα. Όταν θα έρθει ο Κύριος, θα έβρει την πίστη επί της γης. Δηλαδή, θα σε δει να βοάς προς Αυτόν ημέρα και νύχτα. Εκλεκτοί αδέλφια, δεν είναι οι τέλειοι. Είναι εκείνοι που προσεύχονται και δεν παίρνουν καμία απάντηση και επιμένουν να βοούν προς Αυτόν ημέρα και νύχτα. Εκλεκτοί είναι αυτοί που εμπιστεύονται εκείνον που σιωπά και δεν ενεργεί, γιατί ξέρουν ότι κάποια στιγμή εκείνος κάτι θα κάνει. Ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν.